Για πάμε στον καθηγητή μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Θανάση Ζακρέα, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Με υγεία. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα, ποιο είναι το χειρότερο από όλα αυτά που μας έχουν βρει? Πέρα από την συνεχιζόμενη έξαρση του κορονοϊού, που ξαναέχουμε πάλι ένα καινούριο στέλεχος, όπως αναφέρατε κι εσείς, που έχει αρκετή διαφοροποίηση από προηγούμενα στελέχη, με αποτέλεσμα να προκαλεί πάλι λοιμώξεις, ακόμα και σε άτομα που έχουν μολυνθεί σχετικά σύντομα. Έλεγα, αυτό που είναι πιο επίκαιρο είναι οι σοβαρές λοιμώξεις που συναντάμε και στη χώρα μας και έχουν να κάνουν με το στρεπτόκοκο ομάδος Α. Mm. Αυτό είναι το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή, που αφορά στα παιδιά μόνο ή όχι? Αφορά τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες. Και τα έλεγα μάλιστα ότι στους ενήλικες οι σοβαρές λοιμώξεις έχουν πιο συχνά άσχημη έκβαση. Δηλαδή η θνητότητα, όπως λέμε, είναι μεγαλύτερη στους ενήλικες παρά στα παιδιά, παρότι είναι πιο συχνά στα παιδιά. Mm-hmm. Πώς θα ξεχωρίζει, είναι το θέμα, κύριε Τζάκρη, κυκλοφορούν τόσες ιώσεις. Πώς μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τι έχει? Μπορεί να έχει από COVID, από μια απλή γρήπη, μέχρι στρεπτόκοκο, μέχρι οτιδήποτε επομένως. Πέρα από την κλινική εικόνα, αφού μιλάμε για το στρεπτόκοκο, που συνήθως τα χαρακτηριστικά του είναι ο πονόλεμος, η φαρικοαμυγδαλίτιδα, όπως λέμε, μαζί με πυρετό, με έντονο πυρετό και μεγάλη κακουχία. Υπάρχουν σήμερα και διαγνωστικά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχετικά εύκολα και να διαφοροποιήσουμε αν είναι COVID, αν είναι γρήπη, αν είναι RSV, αν είναι στρεπτόκοκος ομάδος Α. Έχει βγει ένα τριπλό ή τετραπλό τεστ πια? Με ένα δείγμα που καταλαβαίνεις αν έχεις COVID, γρήπη Α, RSV. Self-test. Self-test από το φαρμακείο, που τώρα στην ίδια τιμή. Και αν δεν έχεις όλα αυτά και επιμένει, πας και για step-test. Στο γιατρό. Βέβαια, χρειάζεται αξιοπιστία, χρειάζεται κάποιος να μπορεί να ερμηνεύσει σωστά. Αλλά σίγουρα υπάρχουν διαγνωστικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν έγκαιρα, γιατί έχει σημασία ειδικά για το στρεπτόκοκο, μιας και μιλάμε σήμερα, έχει ιδιαίτερη σημασία η έγκαιρη αναγνώρισή του και η έγκαιρη χορήγηση της σωστής θεραπείας. Και θα έλεγα ότι είναι τρεις οι λόγοι που βλέπουμε αυτή την αύξηση των σοβαρών λοιμώξεων όπως στρεπτόκοκο στην Ελλάδα, με αρκετά περιστατικά, και σε άλλες χώρες όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, που εκεί υπάρχει σύστημα καταγραφής που μπορούμε να έχουμε καλή εικόνα του πώς εξελίσσεται αυτή η επιδημία. Το ένα είναι ότι μετά την πανδημία έχουμε ούτως ή άλλως και την αύξηση γενικότερα των στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων. Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο και ο αριθμός των σοβαρών λοιμώξεων. Ο δεύτερος είναι ότι συχνά πια βλέπουμε στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις μαζί με άλλους ιούς. Δεν είναι μόνο λοιμώξη από στρεπτόκοκκο. Η συλλοιμώξη, όπως λέμε, με άλλα μικρόβια, με άλλους ιούς, ευνοεί την εμφάνιση σοβαρής λοιμώξης από στρεπτόκοκκο. Και ο τρίτος είναι ότι έχουν επικρατήσει μετά την πανδημία τύποι στρεπτοκόκκου, στελέχη στρεπτοκόκκου, ιδιαίτερα στελέχη που είναι, έλεγα, ιδιαίτερα τοξινογόνα, παράγουν συγκεκριμένες τοξίνες που προκαλούν αυτές τις πολύ σοβαρές λοιμώξεις, την σιψεμία, το σιπτικό σοκ και άλλες σοβαρές παρενέργειες που, εάν δεν έχουμε χορηγήσει έγκαιρα, δεν αναγνωρίσουμε έγκαιρα, μπορεί ο ασθενής να καταλήξει. Με τον COVID τι γίνεται τώρα, κύριε καθηγητά? Μας απασχολεί σοβαρά ή είναι κάτι που περνάει πιο εύκολα, ιδιαίτερα αν έχει κάνει και το εμβόλιο? Θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν δεδομένα ότι είναι μεγαλύτερη η παθογονικότητα των στελεχών που επικρατούν σήμερα, των νέων στελεχών, αλλά ο μεγάλος αριθμός των λοιμώξεων από COVID, από κορονοϊό, έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε και αρκετά περιστατικά τα οποία καταλήγουν, και ιδιαίτερα σε άτομα ηλικιωμένα που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας. Να μην ξεχνάμε ότι κάθε εβδομάδα στη χώρα μας έχουμε 50-60 άτομα τα οποία καταλήγουν από τις επιλογές του COVID. Μπορεί να είναι άτομα που έχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά σίγουρα ο COVID έρχεται να προστεθεί στα προβλήματά τους και να καταλήξουν, θα έλεγα, νωρίτερα ή πολύ νωρίτερα από ό,τι ήταν από το νόσημα από το οποίο πάσχουν. Έτσι λοιπόν έχει και εδώ ιδιαίτερη σημασία την φάση που βρισκόμαστε, πέρα από την χορήγηση του εμβολίου και η έγκαιρη χορήγηση της αντιοικής θεραπείας. Πρέπει να το κάνουμε το εμβόλιο? Τι λέτε? Θα έλεγα για τις ευπαθείς ομάδες υπάρχει σίγουρα ένδειξη. Έχει σημασία και αν έχει κάποιος προσβληθεί σύντομα, αν έχει ανοσία δηλαδή από φυσική νόσηση. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει κάνει τα τρία εμβόλια, έχει νοσήσει μια-δυο φορές ακόμη και το πέρασε ελαφριά, όπως το. Γιατί αυτή ήταν η μορφολογία του στελέχου, σε πάση περιπτώσει, τώρα τον τελευταίο χρόνο. Αλλά να πάει να το κάνει ή έχει μια ανοσία ο άνθρωπος? Έλεγα κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες και για τα άτομα που δεν έχουν ανοσήσει. Έτσι, αν κάποιος έχει νοσήσει σχετικά πρόσφατα, έχει αποκτήσει μια σχετική ανοσία, φυσική ανοσία,
και χημική και γυταρική από την, νόσηση, από την πρόσφατη νόσησή του. Και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, εκείνες που κυρίως βλέπουμε σήμερα τις σοβαρές περιπτώσεις, τα άτομα που κάνουν επιπλοκές από τη λίμωξη από τον COVID και μπορεί να καταλήξουν έτσι. Συνεχίζουμε και σήμερα να καταγράφουμε πολλά περιστατικά με δυσμενή εξέλιξη της όλης τους κατάστασης. Είναι κάτι που πρέπει να το... να μην το ξεχνάμε, η πανδημία μπορεί να θεωρούμε ότι έχει τελειώσει, αλλά ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες παραμένει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλη η επίπτωση και ο πολλασμός στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να είναι και πολλά τα περιστατικά, αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, 50-60 άτομα να καταλήγουν κάθε μέρα από τις επιλογές. Από κάθε εβδομάδα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ για να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.